Το ΚΚΕ φαίνεται λοιπόν ότι έρχεται στη θέση αυτή, ισοψηφίμη η Χρυσή Αυγή, στο 5-7%. Στις εκτιμήσεις δηλαδή. Προφανώς. Ναι, καταρχήν να σας πω ότι να ξεκινήσω αλλιώς από την αίσθηση που έχουμε από την προεκλογική δουλειά του Κομμουνιστικού Κόμματος, όλοι μας. Ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό, γιατί μεσολάβησε η διεκδίκηση ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, η σύγκρουση κυβέρνηση, θα κυβερνήσετε, δεν θα κυβερνήσετε, σας θυμίζω. Όπου φτάσαμε, είχαμε φτάσει ένα 5,5%. Αυτή ήταν η βάση μας. Μετά από πολύ καιρό λοιπόν, αυτό που εισπράταμε από τον κόσμο ήταν θέλουμε να σας ακούσουμε. Δηλαδή πάρα πολύ καινούριος κόσμος πραγματικά ήθελε να ακούσει το κόμμα το τι λέμε. Ταυτόχρονα, και πολύ νεολαία, πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Ταυτόχρονα, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι την πόλωση, την τεχνητή πόλωση που δημιούργησαν τα δύο μεγάλα κόμματα. Επιτρέψτε μου, κυρία Καφαντάρη, γιατί έχουμε την πρώτη κάρτα που έρχεται από το εκλογικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, όπου πρώτος φαίνεται να είναι ο Κώστας Μπακογιάννης, δεύτερος ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος, τρίτος ο Παύλος Γερουλάνος, τέταρτος ο Νίκος Οφιανός, πέμπτος ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο κ. Καραμπελιάς ακολουθεί και ο Βουδαράκης Γιώργος επίσης. Ναι, είναι προφανώς ένα μόνο, είναι βάση των SRT, όπως προαναφέραμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Έλεγα λοιπόν ότι την τεχνητή πόλωση, κατά τη δική μας εκτίμηση, είναι μέθοδος η πόλωση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Για να πολλώνουν τον κόσμο, να παρασύρουν έναν κόσμο, να Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την αντίληψη του μην έρθει ο άλλος, θα ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, σας θυμίζω όλα τα χρόνια, και τελικά συγκυβερνήσαν. Γιατί δεν τους, η πολιτική, η βάση της πολιτικής τους είναι ίδια, τα κόμματα δεν είναι ίδια, αλλά η στρατηγική της πολιτικής τους είναι ίδια. Αυτό που διαπιστώσαμε λοιπόν είναι ότι ο κόσμος δεν ψήφισε πολλωμένος, ψήφισε πραγματικά προβληματισμένος. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που πήραμε. Ως προς τα ποσοστά του ΚΚΕ, αφήστε να το δούμε. Δηλαδή, μην προτρέξουμε, γιατί η δική μας εκτίμηση είναι καλή, αλλά δεν αποτυπώνεται πάντα στην κάλπη η θετική εικόνα που μπορεί να έχουμε. Η ουσία πάντως είναι ότι πραγματικά γινόταν βαθιά συζήτηση με τον κόσμο, όπου ήθελε να ακούει και μας ρωτούσε.